Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Θεσσαλονίκης εκφράζουμε και από αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση τα πιο θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες όλων των θυμάτων από την πολύ νεκρή σύγκρουση στα Τέμπη και τις υποσχόμαστε πως αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί. Εμείς το πέθος και την οργή που νιώθουμε τα δείχνουμε μέσα από τους αγώνες και τις διεκδικήσεις. Αυτές τις μέρες, σε πάνω από 60 σχολεία της Θεσσαλονίκης, οι μαθητές έχουμε πάρει θέση καταδίκη στο έγκλημα στα Τέμπη. Με τα συνθήματα, με τσάντες, με τα πανό και τις καταλήψεις μας, κάνουμε ξεκάθαρο ότι η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί, πως δεν πρόκειται να σας κάνουν τη χάρη να μείνουμε σιωπηλοί. Ακόμα μία φορά, φάνηκε με τον πιο τραγικό τρόπο πως οι ανθρώπινες ζωές, οι ζωές μας, δεν μετράνε καθόλου μπροστά στα κέντρα των, εταιριών. Εμείς και οι ανάγκες μας θεωρούμαστε κόστος για τις κυβερνήσεις, για τον κόστος και έτσι μας αντιμετωπίζουν. Πλέον δεν νιώθουμε ασφαλείς πουθενά, ούτε καν μέσα στα ίδια μας τα σχολεία. Διαβάζουμε τα λόγια των εργαζομένων στα τρένα, που εδώ και πάρα πολύ καιρό προειδοποιούσαν ότι πρέπει να γίνει κάτι για να μην υπάρξει ατύχημα, αλλά όπως πάντα οι κυβερνήσεις με το κράτος και οι εταιρείες δεν έδωσαν ούτε ευρώ για την ασφάλεια στις λειτουργίες και τις υποδομές των μετακινήσεων. Εμείς οι μαθητές, μαζί με τους φοιτητές και τους εργαζομένους, καταφέραμε να δείξουμε ότι δεν οφείλονται όλα σε ένα ανθρώπινο λάθος. Αναδείξαμε ότι αυτό το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο, γιατί όπως εδώ και καιρό λένε οι εργαζόμενοι στα τρένα, δεν είχαν πάρθει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τον εξυγχρονισμό των υποδομών. Αυτοματοποιημένα μηχανήματα που να διορθώσουν τα ανθρώπινα λάθη, προσβλήψεις εργαστών κτλ. Σήμερα ο αγώνας μας δίνεται στους δρόμους και συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά. Το χρωστάμε στον Παναγιώτη, τον 15χρονο μαθητή από το πρώτο γυμνάσιο Καρφελιού. Το χρωστάμε στους φοιτητές Δημήτρη Ασλανίδη και Σωτήρη Καραγεωργίου, που ήταν μαθητές στον 31ο Λύκειο της Χαριλάου και σε όλους τους υπόλοιπους φοιτητές που σπούδαζαν στην πόλη μας. Το χρωστάμε στις 57 ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν τόσο άδικα. Το χρωστάμε σε κάθε μητέρα που περίμενε από το παιδί της ένα μήνυμα που δεν θα φτάνε ποτέ. Η σημερινή μέρα τυχαίνει να συμπίπτει με την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Θυμάμαι λοιπόν σήμερα όλες τις γυναίκες που βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα αυτού του εγκλήματος. Όλες τις μητέρες, όλες τις αδελφές, τις φίλες, τις συμμαθήτριες, τις συμφοιτήτριες που πίεζαν και βιώνουν την απώλεια των δικών τους προσώπων. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να δώσουμε τρόπο στην οργή. Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ μαζί με τους καθηγητές μας που σήμερα απεργούν και μας διδάσκουν το σημερινό και σπουδαιότερο μάθημα στον δρόμο. Το μάθημα πως ό,τι κατακτιέται, κατακτιέται με αγώνες. Ενώνουμε τις φωνές μας με όλους και με όλους τους εργαζόμενους και με όλους τους φοιτητές. Τώρα τα δάκρυά μας έχουν στερέψει και έχει μείνει μόνο η οργή. Γινόμαστε ένα μεγάλο αρνητικό ποτάμι που μπορεί να σταρώσει κάθε αδικία στον διάβατο. Υποσχόμαστε πως θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλες τις δυνάμεις ώστε να μην συμβεί ποτέ ξανά κάτι αντίστοιχο. Απαιτούμε τώρα να μην υπάρξει καμία συγκατάληψη στο έγκλημα, να αποδοθούν στον ακέραιο οι ευθύνες στους υπαίτιους, να δοθεί όλη η αναγκαία βοήθεια στους τραυματίες και τις οικογένειές τους, στους οποίους ευχόμαστε γρήγορη και καλή ανάρρωση.